Πάμε, έχουμε τον κύριο Χρήστο να μας πει αν θεωρεί ο κύριος Χρήστος ότι ήταν ιστορική η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Κύριε Χρήστο, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας κύριε Καμπούρη. Καλησπέρα σας. Κύριε Καμπούρη μου. Σας ακούω. Ναι, καλά έκανε. Αλλά σε τι αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε εδώ που δεν έχουν τα παιδιά στην Ελλάδα να φάνε στα σχολεία. Τι αναφέρθηκε. Στους Αμερικάνους. Και γελάει και ο κύριος Τζίφας. Τι γελάει ο κύριος Τζίφας. Τι είπε για την Ελλάδα. Για να πάρει F-35. Εδώ δεν έχουμε να φάμε. Θα πάρει το F-35. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε... Κύριε μου, έκανε ομιλία. Ανάφερε Τουρκία. Την Τουρκία την ανέφερε καθόλου. Βεβαίως και την ανέφερε. Ο ορατός. Να πει, αυτός μας εκβιάζει, αυτός μπαίνει στα χωρικά μας ύδατα, αυτός εκεί μας απειλεί. Τι είπε. Λοιπόν, είπε ότι η Ελλάδα, να σας πω κύριε Χρήστο, για να μην τα βάζουμε όλα. Πήρε τις γυναίκες, πήγε και έλεγε στον Biden, αυτά είναι η κόρη μου. Αυτό είναι, εσάς πήρε κανείς να σας πει, είναι η κόρη του κύριου Καμπούρη ή η δικιά μου. Τι δουλειά έχουν οι κόρες, αυτός πήγε υποτίθεται για να κάνει μια... Συμφωνία. Τι έκανε. Ακούσατε τίποτα εσείς για καμία συμφωνία κύριε Καμπούρη μου. Εγώ δεν άκουσα για τίποτα. Κύριε Τζίφα. Ακούσαμε για τη συμφωνία. Ακούσαμε για τη συμπα... κύριε Χρήστο. Να σας ενημερώσουμε λοιπόν. Ακούστηκε καταρχήν αναφορικά ναι. για τη συμφωνία την αμυντική Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών ναι, όπου ναι. φαίνεται να γίνεται ποια, συμπαραγωγή ποια, ναι. Ναι. οπλικών συστημάτων και συγκεκριμένα αεροσκαφών μέσω... Συγγνώμη. Ναι. Πού το είδατε αυτό. Πού το είδα. Στη ναι. συνάντηση που είχε με τον Τζο Μπάιντεν και τις δηλώσεις που κάνανε πού κατόπιν. Το είδατε αυτό θα γίνει συμφωνία. Επίσης... Τι πήραμε. Θα δείτε εσείς, άμα δείτε εσείς, εδώ θα είμαστε με τον κύριο Καμπούρη. Άμα δείτε τίποτα εσείς από την Αμερική να κάνουμε εδώ συμφωνία και να παράγουμε που λέει οπλικά συστήματα, εμένα να μου γράψετε. Εδώ θα είμαστε κύριε Καμπούρη. Κύριε Χρήστο, να σας πούμε κύριε Χρήστο. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χρήστο. Πάμε στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Καμπούρη. Σας ακούμε κύριε Μαρία. Λοιπόν, δεν τρώμε που το έχω εδώ κύριε Καμπούρη. Τα αμερικανικά συμφέροντα εκπροσωπεί ο κύριος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα είναι πουλημένη από τους Αμερικάνους. Οι Ρώσοι δεν μας κάνει το ρωσικό αέριο, αλλά θα πάρουμε το LNG. Δεν μας λένε όμως σε ποια τιμή. Η Αλεξανδρούπολη θα γίνει κόμβος, πενεύεται ο Μητσοτάκης. Εμείς είμαστε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Οι συνταξιούχοι είμαστε άσχημα. Έτσι. Έχω τον άντρα μου με Πάρκινσον και πληρώνω διπλή συμμετοχή. Αυτά δεν τα λέει κανένας. Πώς μας την αυξήσανε. Όχι τώρα με τον Μητσοτάκη, ένα χρόνο πριν με τον κύριο Τσίπρα. Αυτά δεν τα λένε. Λοιπόν, δεν τρώμε κουτόχορτα. Εκπροσωπεί αμερικανικά συμφέροντα. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ο κύριος. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Ναι, με ακούτε κύριε Καμπούρη. Σας ακούμε κύριε Μαρία. Σας ναι, ακούμε. Καλησπέρα κύριε Καμπούρη. Σας ακούμε. Εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν ξέρω αν με ακούτε, με ακούτε. Ναι, σας ακούμε κύριε Μαρία. Θέλω να πω το εξής. Εδώ η Ελλάδα πεινάει. Εδώ η Ελλάδα δεν έχει να βγάλει το μήνα της. Και θα με απασχολήσει εμένα αν ο Μητσοτάκης πήγε έξω με φανφάρες και μοντελάκια, οι δυο γριές εκεί που μιλάγανε. Δεν με απασχολεί εμένα. Μένα με απασχολεί ότι ο κόσμος δεν έχει ψωμί. Ότι ο κόσμος τρώει στα σκουπίδια. Και είχαμε τις κόρες του κυρίου Μητσοτάκη που η μία σπουδάζει στην Αμερική με 300.000 το χρόνο κολέγιο και το γιο τον έβαλε στην Ευρωβουλή και άλλα παιδιά είναι με πανεπιστημίου και δεν βρίσκουν δουλειά. Ντροπή! Με ενδιαφέρει εμένα που πήγε στην Αμερική. Με ενδιαφέρει ότι ο κόσμος δεν έχει να φάει. Ντροπή! Και δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα. Με τη ΔΕΗ τι γίνεται. Μένουμε νησική να πληρώνουμε το ρεύμα. Ντροπή! Και όσο για τον όλο τον κύριο εκεί απάνω, τον κύριο πώς τον λένε, δεν Τζίφα. Θυμάμαι. Να μην πετάγεται εκεί που δεν τον εσφέρνουνε. Έγινε και δημοσιογράφος, τον ξέρει η μάνα του. Απαντήστε κύριε Τζίφα. Ευχαριστώ. Απαντήστε. Τι να απαντήσω αφού έκλεισε η κυρία. Εδώ, στον αέρα, η γραμμή είναι. Δεν βλέπω να είναι στη γραμμή. Αλλά τι να της απαντήσω. Το ρεπορτάζ δίνουμε το τι συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Πρωθυπουργό. Ούτε καμιά κρίση κάναμε, ούτε καμιά κριτική, ούτε τίποτα παραπάνω. Τώρα όπως θέλει ο καθένας το καταλαβαίνει. Να μην αναφερθούμε καν στο ζήτημα. Όσο δε για αυτά που είπε, εγώ συμφωνώ 100% μαζί της. Ο πολίτης ενδιαφέρεται σαφώς για το τι γίνεται στην τσέπη του πάνω απ' όλα. Και για το αν πλήττεται.
Αυτή είναι η κυρία πραγματικό. Μαρία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Καβούρη. Σας ακούμε, κυρία Μαρία. Χαίρομαι που σας ακούω κάθε μεσημέρι, σας περιμένω. Να είστε λοιπόν καλά. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό μας. Νιώθω πολύ ασφαλής κοντά του. Οποιοδήποτε άλλος ήταν θα είχαμε πόλεμο εδώ. Αλλά όλα αυτά τα άτομα που ακούω, που παίρνουν τηλέφωνο, λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί είμαστε οι Έλληνες ένα τίποτα, ένα μηδενικό. Όταν υπάρχει κάτι καλό δεν το εκτιμούμε. Λυπάμαι, κύριε Καμπούρη μου, αλλά όλοι αυτοί είναι βαλτοί που παίρνουν. Δεν κοιτάνε τα σοβαρά θέματα. Δεν ήταν για την Τουρκία ο Μητσοτάκης. Μα αυτοί όλοι που είναι, να μην πω, να μην χαρακτηρίσω, είναι και κουφή και πράσινα ροζ γυαλιά. Κύριε Καμπούρη μου, και συγχαρητήρια στον κύριο Πάνο με τα γυαλιά, είναι καταπληκτικός, είναι αντικειμενικός και πολύ σωστός. Κύριε Καμπούρη μου, σας αγαπώ. Να είστε καλά, την αγάπη μας, να είστε καλά, κύριε Μαρία. Yeah. Πάμε στην κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη, καλησπέρα σας. Μας ακούει, κυρία Ελένη? Έπεσε η γραμμή. Πάμε να δώσουμε άλλα δύο στοιχεία της ομιλίας του Μητσοτάκη. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι μίλησε για την αναγκαιότητα της επικοδομητικότητας των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Να πούμε ότι μίλησε και για τον ιστορικό αναθεωρητισμό της Τουρκίας και είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει ανεκτός από κανένα δημοκρατικό κράτος, ενώ κάλεσε και τους Αμερικανούς γερουσιάστες και βουλευτές να μην ξεχάσουν την εισβολή και τη διχοτόμηση της Κύπρου, ζητώντας δηλαδή επίλυση από τον ΟΗΕ. Μάλιστα. Τους ξαναείπε για τους χάρτες, τους είπε για τη γαλάζια πατρίδα, τους είπε για το πρόβλημα με την Τουρκία και μάλιστα παραλύλησε την Ουκρανία με την Ελλάδα σε σχέση με τα αεροσκάφη που πετούν τα ρωσικά πάνω από τη Μαριούπολη, με αυτά που πετούν πάνω από την Ελλάδα τα τουρκικά. Ότι ανά πάσα στιγμή δηλαδή θα μπορούσε να υπάρξει μία ανάφλεξη είτε στο Αιγαίο είτε και σε κάποιο άλλο σημείο της χώρας. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Χαίρετε, κύριε Καμπούρη, και χαίρετε και στο πάνελ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό μας. Μίλησε πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά, κοιτάξτε να δείτε, τα εξοπλιστικά προγράμματα στοιχίζουν στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και χωρίς αυτά δεν γίνεται να υπάρχουμε. Δυστυχώς, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα το Κογκρέσο δεν το ένοιαζε. Εδώ ολόκληρη η Γερμανία και πλήττεται οικονομικά από το πόλεμο αυτό της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Δεν θα πληγούμε εμείς που είμαστε Ελλάδα? Μετά μίλησε πάρα πολύ ωραία και για την Κύπρο είπε, άφησε χμές και για την Τουρκία χωρίς να αναφέρει ονόματα, αν και όλοι καταλάβαμε. Ήταν μια υπέροχη ομιλία, ναι, είναι ιστορική. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ, κύριε Μαρία. Πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Χρήστο. Κύριε Χρήστο, καλησπέρα σας. Κύριε Καμπούρη, εμείς δεν έχουμε πρωθυπουργό. Έχουμε πρωθυπουργό Μπίσλεμαν. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε την κόρη και την οικογένειά του και την πήγε... Κύριε Χρήστο, βγήκατε και πριν. Ο κύριος Χρήστος, σας ακούσαμε και προηγουμένως. Δεν είναι αυτή η κόρη του, η οποία είναι. Τώρα δεν μας αφορούν τα παιδιά. Εδώ μιλάμε για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Τώρα το τι κάνει τα παιδιά. Δεν βάζουμε. Δεν παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Χρήστο. Τα παιδιά των πολιτικών δεν έχουν καμία σχέση να αναφέρονται σε πολιτικά ζητήματα. Ούτε του Τσίπρα τα παιδιά, ούτε κανενός αρχηγού κόμματος. Να είμαστε προσεκτικοί με τα παιδιά και τα γυναικόπαιδα. Όποιο και αν είναι αυτός. Όποιος και αν είναι. Μην τους μπλέκουμε τα παιδιά και να τις πιάνουμε στο στόμα μας. Είναι παιδιά τα οποία θέλουν και εκείνα να ζήσουν, να κάνουν τη ζωή τους. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που δεν είναι παιδιά πρωθυπουργών και βρίσκονται σε αντίστοιχες θέσεις. Μην μπούμε σε αυτή τη λογική. Εμείς θέλουμε να κρίνουμε το συγκεκριμένο. Αν θεωρείται ιστορική την ομιλία του Μητσοτάκη ή όχι. Απλά τα πράγματα. Πάμε. Πάμε. Φίλιππε, μπορώ να πω κάτι? Πες μας για να ακούσουμε δύο γραμμές για να κλειώσουμε. Για να μιλήσουμε λίγο έτσι με πολιτικούς όρους, γιατί αυτό έχει σημασία στο σύστημα. Έχουμε την κυρία Ελένη, συγγνώμη, την κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη.
Κύριε Ελένη, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας, γεια κύριε Ελένη. Γεια σας σε όλους που είσαστε όλοι αγαπητοί. Να είστε καλά. Λοιπόν, όλα μαύρα πέφτουν με το Μητσοτάκη. Όλα μαύρα. Λοιπόν, οι περισσότεροι που βγαίνουν είναι Σιριζέοι. Και κατηγοράνε τα πάντα. Ντροπή πια αυτό το πράγμα. Δεν είναι το πρωί στο κανάλι των Αντέζων, στο Όπεν, ήταν ο Ζαχαριάδης και επειδή χτυπάνε τα παλαμάκια, ας πούμε, για καλά, κοροϊδεύε, κυρωνευότανε ότι χτυπάνε τα παλαμάκια για τον Μητσοτάκη. Ντροπή τους αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κυρία Ελένη, καλησπέρα και σε εσάς. Ναι, γεια σας κύριε Καμπούρη, γεια σας και όλο το πάνελ. Ήθελα να εκφράσω τη δική μου τη γνώμη. Βεβαίως. Ναι, κοιτάξτε, εδώ ο κόσμος καίγεται στην Ελλάδα. Ίσως και να είναι το τελευταίο του ταξίδι του κύριου Μητσοτάκη. Καταλάβατε, ας το χαρεί το όσπο το χαρεί, γιατί θα είναι το τελευταίο του. Τι εννοείτε? Κατέστρεψε την Ελλάδα, μας κατεστρέψανε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Καταστρέψανε την Ελλάδα, καταστρέψανε. Κοιτάξτε, θα είναι ο επόμενος, είναι δύο κύριες εκεί. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει άλλες φιλοδοξίες. Το να γίνει για το ΝΑΤΟ πρόεδρος στο ΝΑΤΟ, κάποια θέση αυτός ο κύριος. Γιατί το ξέρει, είναι λίγα τα ψωμιά του. Καταλάβατε, εδώ ο κόσμος καίγεται. Εγώ είμαι, να σας πω τι είμαι. Είμαι μια κυρία με αναπηρία 80% και παίρνω 600 ευρώ το μήνα και μου έχουν μαζέψει τον κάθε ένα εδώ λαφρομετανάστη και του δίνει 600 ευρώ και δεν έχει προσφέρει τίποτα. Εγώ πρόσφερα 30 χρόνια στην πατρίδα, 30 χρόνια δούλεψα, καταλάβατε. Αυτό είναι το παράπονο. Μαζέψαμε τη Σάρα και τη Μάρα εδώ πέρα, αυτά βλέπω και τι να δω, αλλάξτε σας παρακαλώ. Βάλτε κάτι άλλο, δεν είναι το θέμα αυτός. Μου είδα διάφορος. Να και να μην σας πω και περισσότερα πράγματα. Να είστε καλά κύριε Ελένη, με την αγάπη μου πάμε στον κύριο Βασίλη. Και να ολοκληρώσουμε. Κύριε Βασίλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε κύριε Βασίλη. Κύριε Ραμπούρη, εγώ έχω να σας κάνω ένα παράπονο. Όταν λένε κατηγορούν, το Μητσοτάκη τον λέγε τα παιδιά του. Δεν κατηγορούν τα παιδιά του. Καταλάβατε. Το Μητσοτάκη κατηγορούμε. Τα δικά σας τα παιδιά δεν μπορούν να πιάσουν αυτές τις θέσεις. Καταλάβατε. Το Μητσοτάκη κατηγορούμε. Και ένα άλλο θέλω να πω. Η κυρία αυτή που βγαίνει και λέει ευτυχώς που είναι ο Μητσοτάκης που ζει, που υπάρχει, ρεύμα δεν πληρώνει. Φυσικό αέριο δεν πληρώνει. Τα κεράσια που έχουν 10 ευρώ το κιλό δεν τα πληρώνει. Δεν μπορώ να καταλάβω ρε παιδί μου. Εντάξει. Δηλαδή όσοι αντιδρούμε με το Μητσοτάκη πρέπει να είμαστε αριστεροί, σιριζέοι, κατά, δεν είμαστε τίποτα. Απλώς έχουμε μια κοινή λογική και λέμε αυτά που λέμε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Εντάξει, πήγε ο Μητσοτάκης εκεί πέρα, έκανε τη δουλειά του, αγόρασε F-35, δεν ξέρω τι κάνει, εντάξει, κονόμα κανονική, αλλά από εκεί και πέρα εντάξει, έχουμε και μια κοινή λογική. Δηλαδή δεν έχουμε να φάμε εδώ πέρα, οι Γερμανοί κόβουν το ρεύμα, δεν αφήνουν τα φώτα να μένα. Και βγαίνουν τώρα και λένε εντάξει, ευτυχώς που υπάρχει ο Μητσοτάκης, ο κάθε Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, δεν ξέρω ποιος είναι. Μάλιστα. Δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή, ο Κουτσούπας να τα έκανε αυτά, πάλι θα τον έβρισαν. Καταλάβατε. Κύριε Βασίλη, μου σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον κύριο Σταύρο. Κύριε Σταύρο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούω. Και σε όλο το πάνελ, καλησπέρα. Να είστε καλά. Εγώ ήθελα να πω τη δικιά μου άποψη. Μετά από 50 χρόνια που ψήφιζα δεξιά, θα φύγω από τη δεξιά. Ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και όλοι αυτοί είναι οι ρομπότ της παγκοσμιοποίησης. Ρομπότ είναι, τηλεκατευθυνόμενοι είναι όλοι. Να μαζέψουν τους αραπάδες από εδώ, να τους διώξουν. Μαύρησε η Ελλάδα. Πάνω στα Γιάννα, στην πατρίδα μου, παλιά φοβόμασταν τα φαντάσματα μην βγουν μέσα από το σκοτάδι και βγαίνουν οι αραπάδες μέσα από το σκοτάδι. Γεμίσαμε φαντάσματα. Να τους διώξουν από εδώ. Τώρα, οι ομιλίες και αυτές το Μητσοτάκη είναι επιφανειακά αυτά. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σταύρο. Να είστε καλά. Αυτές ήταν οι απόψεις των φιλοτηλεθεατών για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μοιρασμένες οι απόψεις. Από ό,τι καταλάβαμε, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο είναι αυτό το να κάνει. Τι πρόβλημα υπάρχει. Μιλήστε, κυρία Λούρο. Πείτε το. Τι κάνει νοήματα, Λούρο. Μίλα, κορίτσι μου. Τον κύριο τι έχουμε εδώ, με φήμοτρο έχουμε. Το ροκάνισμα τη τσέπη του. Είναι αυτό. Και συνάδελφο δημοσιογράφο. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σα ακούμε. Ναι, και Καμπούρη, καταρχά συγχαρητήρια σε εσά και σε όλο το πάνελ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ
Είμαι χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, εκτός της περίοδου που ψήφισα τον κύριο Καλατζαφέρη. Είναι γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει ολέθρια λάθη στην εσωτερική πολιτική, ολέθρια, αλλά αυτό δεν πάβει να είναι μια νίκη της Ελλάδος υπό την έννοια ότι τα εθνικά συμφέροντα προωθούνται. Και κάτι άλλο σημαντικό που ουδής δημοσιογράφος το έθιξε και αυτό δείχνει την ανεπάρκεια του επαγγέλματός μας. Ο πρώτος Έλληνας ηγέτης που μίλησε στο Κογκρέσο και κατήγγειλε τους Αμερικανούς αποθεώμενους από τους γερουσιαστές. Γιατί δεν βγαίνουν στον πόλεμο εναντίον του Χίτλερ όταν η μικρή Ελλάδα μάχεται για την ελευθερία της Δύσης, ήταν ο βασιλεύς Γεώργιος ο Β' το 1942 προς συγκεκριμένους του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό για την ιστορία, γιατί είναι απαράδεκτο να μην ακούγεται. Μάλιστα. Ο Μητσοτάκης υπήρξε ο πρώτος πολιτικός, αλλά ο πρώτος ηγέτης ήταν ο βασιλεύς Γεώργιος ο Β'. Σας ευχαριστούμε πολύ.